Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ είμαι ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αριστερά μου είναι ο Γιώργος Νικολάου. Δεξιά μου είναι ο Ανδρέας Χρήστου. Είστε έτοιμος να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας? Καλημέρα. Ναι, ευχαριστώ που ήρθατε για αυτήν τη συνέντευξη και είμαι πανέτοιμος. Λοιπόν, Γιώργο. Να ξεκινήσω εγώ. Να ξεκινήσεις εσύ. Να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο θέμα, νομίζω. Με το απόλυση του τεχνικού διευθυντή, του κυρίου Γέσπερ Γιάσο. Αρχικά να μας πείτε εσείς ο ίδιος ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, γιατί επιλέχθηκε το λεκτικό, το συγκεκριμένο με τη λέξη απόλυση να ξεχωρίζει, και περαιτέρω να μας πείτε γιατί είχαμε και κάποια δημοσιεύματα με το αν θα αποζημιωθεί ή όχι και από το εξωτερικό. Όπως ξέρετε, η θέση του αθλητικού διευθυντή είναι μία από τις δύο πιο μεγάλες θέσεις σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Οπότε, όταν φέραμε τον Γιέσπερ στην Ομόνια, υπήρχαν μεγάλες ελπίδες για να μας ανεβάσει επίπεδο, να μας βοηθήσει να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα. Βλέπαμε μακροχρόνια τι γυρεύαμε κάποιον να μας βοηθήσει γι' αυτό. Δυστυχώς, ο Γιέσπερ πρόδωσε την εμπιστοσύνη που του δείξαμε, πρόδωσε και απέτυχε στα σχέδια, στις ελπίδες που είχαμε για να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε την Ομόνια. Και όταν λέω απέτυχε για δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένα ήταν ότι δεν έκανε τη δουλειά του. Μάλλον θα έρθει διακοπές. Πήραμε πολλά παράπονα από εντός και εκτός Κύπρου, εντός και εκτός του οργανισμού Ομόνια, που δεν δούλευε, δεν απαντούσε σε emails, δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες για να κάνει τη δουλειά του. Mm. Αυτά που περιμέναμε όλοι, όχι μόνο εμείς στη διοίκηση, και ο κόσμος της Ομόνιας και οι ποδοσφαιριστές. Ήταν ένα πρόβλημα που το ανακαλύψαμε προς το τέλος και αναγκαστήκαμε να τερματίσουμε τη συνεργασία μαζί με τον Γιέσπερ. Ο δεύτερος λόγος ήταν κάπου τελευταίες δύο εβδομάδες να σας πω τα δεδομένα. Ναι. Δεν θα κατηγορήσω αν έκανε ή δεν έκανε κάτι, αλλά θα σας πω τι έγινε και ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Προσπαθούσαμε να φέρουμε ένα παίχτη τις τελευταίες δύο εβδομάδες που μας έφερε ο Γιέσπερ. Και νιώθαμε ότι το ποσό που ζητούσε ο παίχτης ήταν πολύ ακριβώς για τα δεδομένα που ξέραμε. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε negotiate, να πάει πιο κάτω η τιμή, αλλά επέμεναν ότι ήθελαν αυτά που ήθελαν. Και έσπρωχνε ο Γιέσπερ συνεχώς για να φέρουμε αυτόν τον παίχτη. Δηλαδή, δεν ήθελε να μιλήσει για άλλους, είχαμε σχεδόν καθημερινές συναντήσεις. Έσπρωχνε συνέχεια αυτόν τον ίδιο παίχτη, δεν ήθελε να μιλήσει για κανένα άλλο. Και αυτό μας κίνησε την απορία και την ανησυχία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σε κάποιο σημείο, επειδή καταλαβαίναμε τις ανάγκες της Ομόνιας, χάναμε χρόνο, έπρεπε να φέρουμε κάποιους παίχτες, του είπαμε εντάξει να το φέρουμε με τα λεφτά που ήθελε, αλλά κάποια από τα λεφτά, τα bonuses που ήθελαν και τα sign-up και agents bonuses, να πληρωθούν μετά. Να έχουμε το option να κάνουμε extension του συμβολέου τον Ιούνιο. Και πάλι δεν τα δεχτήκα. Οπότε αυτό ήταν για μας κάτι, λέμε κάτι δεν πάει καλά. Δεν τα δεχτήκε ο κύριος Γιάνσον, δηλαδή. Ναι. Γιατί από ό,τι μας έλεγε δεν δέχονταν ο agent και ο παίχτης. Από ό,τι μας έλεγε όταν έγινε αυτή η συζήτηση. Μετά από κάποιες ημέρες, μια εβδομάδα πάνω κάτω, έκανε επαφή μαζί μας ο πραγματικός agent του παίχτη και μας είπε ότι δεν ξέρω τι σας είπαν, άκουσα ότι ζητούμε αυτά τα λεφτά, δεν τα ζητούμε αυτά. Οι απαιτήσεις του παίχτη και εμένα είναι 300.000 πιο λίγα από ό,τι που ζητούν. Από ό,τι μας είπαν ότι ζητούμε και δεν είναι αυτά τα αληθινά ποσά. Οπότε εμείς προχωρήσαμε, υπογράψαμε τον παίχτη. Το παράξενο είναι ότι αν και είχαμε σχεδόν υπογραμμένο, είχαμε προσύμφωνο νομίζω υπογραμμένο με τον παίχτη, την επόμενη μέρα ο Γιέσπερ ήρθε και μας είπε ότι κατάφερε και χαμήλωσε την τιμή κατά 85.000.
την επόμενη που είχαμε ήδη υπογραμμένο το προσύμφωνο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να κατηγορήσω οτιδήποτε, και μίλησα του Γιασπρέκ, του λέω: καταλαβαίνεις ότι δεν φαίνεται καλό. Φαίνεται πολύ άσχημα για σένα αυτά που μιλούμε, αυτά που. Και ήθελε να πει ότι δεν φταίει αυτός, φταίει κάποιος άλλος agent που ήταν μες στη μέση. Και το ρώτησε καλά πώς βρέθηκε αυτός ο άλλος agent μες στη μέση. Και λέει: τον έβαλα εγώ για να βοηθήσει να κλείσουμε τον deal. Δηλαδή αυτός που έβαλε μες στη μέση μεταξύ του πραγματικού agent και της Ομόνοιας ήταν αυτός που υποτίθεται ζητούσε 300.000 παραπάνω. Και από ό,τι μας είπε ο agent του παίχτη, ο πραγματικός ο agent του παίχτη, ήταν ότι του είπαν ότι υπήρχε κάποιος μέσα στην Ομόνοια που θα έσπρωχνε τον deal και θα προχωρήσει με τις έξτρα 300.000 που του είπαν ότι θα έπαιρνε. Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι ο κύριος Γιάνσον θα έφερνε μία μεταγραφή και θα κόστιζε στην Ομόνοια 300.000 παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αυτό, όπως είπα, δεν κατηγορώ, γιατί καταλαβαίνετε τους λόγους, αλλά έτσι φάνηκε. Και ήταν ο λόγος αυτός ή και όλα τα υπόλοιπα, διότι μας είπατε και στην αρχή για ότι δεν δούλευε, δεν απαντούσε τα email του, η συνεργασία δηλαδή δεν δούλευε σχεδόν από την αρχή. Όταν ξεκινήσαμε αρχές Δεκεμβρίου να δουλεύουμε πιο εντατικά για να φέρουμε ποδοσφαιριστές, για να τους έχουμε έτοιμους για το Γενάρη, εκεί ξεκινήσαμε και βλέπαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν προχωρούσαμε, επέμενε για κάποιους παίχτες που δεν ήταν στο σχέδιο που θέλαμε. Οπότε ξεκινήσαμε να ανησυχούμε αρχές Δεκεμβρίου, ήταν να γίνουν κάποια terminations που δεν προχωρούσαν, δηλαδή δεν προχωρούσε τίποτα. Και ήταν εκεί που ξεκίνησαν οι ανησυχίες μας ότι κάτι δεν πάει καλά, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε με αυτόν τον παίκτη. Αφού είχατε αυτές τις ανησυχίες από τις αρχές Δεκεμβρίου, γιατί στηριχθήκατε στις αποφάσεις του κύριου Γιάνσον ολόκληρο τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο στην αποδέσμευση Σοφρόνη, στην πρόσληψη του Ρέκταλ, γιατί στηριχτήκατε στις αποφάσεις του και συνεχίσατε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, που ουσιαστικά χάθηκε η ευκαιρία να ενισχυθεί η ομάδα, όπως... Κύριε Σαλό, να έχεις ανησυχίες και να προσπαθάς να τις δουλέψεις, να τις βελτιώσεις, και άλλο να το πάρεις απόφαση ότι τελειώσαμε, δεν υπάρχει ελπίδα πλέον. Και πολλές φορές, όχι μόνο σε τέτοιες θέσεις, οποιοσδήποτε θέσεις, όταν κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του, προσπαθείς να τον βοηθήσεις να την κάνει καλύτερα. Όπως είπαμε, είχαμε μεγάλες ελπίδες ότι ο Γιέσπερ θα ήταν ο άνθρωπος μας που θα έκτιζε την επόμενη Ομόνοια. Απλώς επειδή δεν έκανε... Δεν ξέραμε αρχές Δεκεμβρίου ότι πάντα υπάρχουν πολλά εμπόδια για να κάνεις ή να μην κάνεις κάτι. Δεν εξαρτάται μόνο από έναν άνθρωπο να κάνει. Αλλά στο τέλος ελπίζουμε, όπως κάνουμε όλοι, στο τέλος θα καταφέρουμε αυτά που υποσχεθήκαμε, αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Πώς σας έπεισε για να προσληφθεί στην Ομόνοια? Κοίταξε, οι προπονητές, οι αθλητικοί διευθυντές είναι όλοι έξυπνοι άνθρωποι. Για να φτάσω σε ένα σημείο δεν είναι. Οπότε όταν κάνεις τα interviews με πολλούς, ξέρουν τι ακριβώς να σου πούν, ξέρουν τι πρέπει να πούν, ξέρουν τις σωστές απαντήσεις. Και έτσι όλοι φαίνονται καλοί, απλώς πρέπει προσπαθάς να διαλέξεις τον καλύτερο μέσω του interview, μέσω της επαγγελματικής τους ιστορίας, τι έκαναν, τι δεν κατάφεραν. Και πάντα έχουμε, όταν αλλάζουμε κάποιες θέσεις, τις ψηλές θέσεις στην ομάδα, έχουμε 4-5 επιλογές από αυτούς που είπαμε ότι είναι καλύτεροι από τους 20-30-50. Στο shortlist. Ναι. Και στο τέλος καταλήγουμε σε ένα. Κάποτε δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε, να πούμε την πρώτη επιλογή ή οποιοδήποτε λόγο, και μπορεί να πάμε δεύτερη, τρίτη, ανάλογα. Ο κύριος Γιάνσον, τι επιλογή ήταν, πρώτη ή δεύτερη? Ήταν τρίτη ή τέταρτη. Τρίτη ή τέταρτη. Οι υπόλοιποι που δεν προχωρήσατε ήταν σοβαροί λόγοι ή... Ήταν σοβαροί λόγοι. Θυμούμε ότι τις ημέρες κατηγορηθήκαμε πολύ γιατί δεν φέρναμε τον τεχνικό διευθυντή. Είχαμε η πρώτη επιλογή που τον περιμέναμε για να φύγει από την ομάδα του. Είχαμε και υπογραμμένο συμβόλαιο, τελικά δεν τα κατάφερε. Και μετά πήγαμε στη δεύτερη, τρίτη. Δηλαδή,
πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε όλοι κάποιες ορισμένες αποφάσεις, αλλά δεν εξαρτάται πάντα από εμάς να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Οπότε δουλεύουμε με αυτές με τις επιλογές που έχουμε, που είναι available. Yeah. Πήρατε όμως μια απόφαση, Πρόεδρε, που ήταν 3 χρόνια το συμβόλαιό του και ο ίδιος, τουλάχιστον με δηλώσεις του στην Σουηδία, σκοπεύει να προχωρήσει για να διεκδικήσει αποζημιώσεις. Αυτό σας φοβίζει? Καταλαβαίνω τη σημασία. Μίλησα του Γιασπέρ μετά από την απόλυση και του είπα ότι ότι εμείς μας ζήτησε πάνω στο συμβόλαιο ότι είχε 4 μήνες αποζημίωση. Αλλά λόγω των περιστάσεων του είπα δεν μπορώ εγώ να του δώσω από τη στιγμή που ξέρω ότι ξέρω να του δώσω 4 μήνες και να αγοράσω τον μονοκέφαλο που λέμε. Αυτό δεν μπορώ. Προσωπικά δεν μπορώ να κάνω. Μόνο 4 μήνες, δεν ήταν κλειστό 3 ετές το συμβόλαιο του? Όχι, είχαμε option 4 μήνες. Άρα συζητάμε για 4 μήνες αποζημίωση. Από ό,τι ξέρω θα πάει στη FIFA για όλο το συμβόλαιο του. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα για μένα. Από τη στιγμή που απέτυχε για μένα, δεν θα τον πληρώσω για να φύγει. Αν θέλει και αν αποφασίσει που ή μας είπε θα πάει στην FIFA για όλο το συμβόλαιο, δικαιούται να το κάνει και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Αλλά προσωπικά δεν αγοράζω τους πονοκεφάλους, προτιμώ να τους δουλέψω. Έχετε τον επόμενο μπροστά σας, συζητάτε για τον επόμενο. Έχετε δημιουργήσει ένα μικρό κατάλογο με αθλητικούς διευθυντές? Ο κατάλογος ξεκινήσαμε και τον δημιουργούμε, αλλά δεν κάναμε ακόμα αυτό το σκανάρισμα να δούμε ποιοι θα μείνουν. Προς το παρόν μαζεύουμε πληροφορίες. Έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια για την πρόσληψη νέου αθλητικού διευθυντή? Για παράδειγμα, ο κύριος Γιάνσον ήθελε να εφαρμόσει ένα πλάνο με την απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών με μεταπολιτική αξία σε συνδυασμό με προαθλητισμό, κάτι που δεν έγινε. Θα συνεχίσετε με αυτό το πλάνο ή θα αλλάξει κάτι στα κριτήρια που θα βάλετε για τον επόμενο αθλητικό διευθυντή? Το πλάνο παραμένει το ίδιο. Πάντα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο για την Ομόνοια μακροχρόνιο και θα συνεχίσουμε το ίδιο πλάνο. Δυστυχώς κάποτε αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε ανθρώπους, αλλά το πλάνο της Ομόνοιας δεν θα αλλάξει. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή? Όχι ακριβώς, αλλά σίγουρα πριν το τέλος της σεζόν. Ναι, κύριο Σταύρου, δεχθήκατε κάποια κριτική ότι σε πρώτο στάδιο ίσως να έπρεπε να χτιστεί μια ομάδα με στόχο να πάρει το πρωτάθλημα και μετά να κοιτάξετε το να έρθουν νεαροί ποδοσφαιριστές με μεταπολιτική αξία κτλ. Αυτό το σχόλιο γίνεται γενικά από τον κόσμο. Ποιο είναι το σχόλιο σας πάνω σε αυτό? Δεν νομίζω τους παίχτες που φέραμε το καλοκαίρι τώρα να πούμε ότι μόνο φέραμε νεαρούς. Δεν θέλουμε να φέρνουμε μόνο 30 χρόνια και πάνω. Θέλουμε να φέρουμε και τους έμπειρους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον, που μπορούν να βελτιωθούν και σε κάποιο σημείο μπορεί να μεταπολιθούν. Καταλαβαίνουμε που είμαστε. Καταλαβαίνω ότι η Κύπρος δεν είναι μία χώρα που πουλά ποδοσφαιριστές, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Σίγουρα τα ποσά, δεν μιλάμε ποσά Ευρώπης, αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και έτσι το βλέπουμε. Ο συνδυασμός νεαρών και πιο μεγάλων, πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών, πάλι μπορούμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά και να έχουμε το συμφέρον, το benefit, ότι μπορούμε να πουλήσουμε κάποιους παίχτες. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πολλά έχουν λεχθεί για τις ευθύνες, για τον Σίμω Ταραπουλούζη, για τον Δημητρή τον Γρηγόρη, τους κατηγορούν πολλά και διάφορα ότι εμπλέκονται στα θέματα προγραμματισμού. Ποια είναι η δική σας απάντηση? Κοιτάξτε, όταν κοιτάξουμε τα τελευταία 3 χρόνια, σε γενικές γραμμές αποτύχαμε. Και δεν είναι μυστικό. Εντάξει, πήραμε τα 2 κύπελα, πήγαμε Ευρώπη, δεν μπορούμε να πω, ήταν τελείως αποτυχημένη η 2 σεζόν, αλλά τουλάχιστον, και να μην βάλω τη φετινή, ακόμα δεν τελείωσε, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά για να μην είμαστε έκτη 7η θέση και να είμαστε εκτός πρωταθλητισμού. Όλοι μας έχουμε ευθύνη και όλοι θα αξιοποιηθούν και θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ξεκινήσαμε να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, αλλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές
σε γενικές γραμμές που για να βελτιωθεί η κατάσταση που υπάρχει στην Ομόνοια. Αυτές τις αποφάσεις, ποιοι θα τις πάρουν για το μέλλον, ενώ τις αλλαγές που θα γίνουν, ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις? Εγώ. Ξεκινήσαμε ήδη και πήραν κάποιες αποφάσεις. Ξεκίνησα. Μία από αυτές ότι, και το ξέρει όλο το προσωπικό, ότι ξεκίνησα να είμαι παραπάνω involved στη καθημερινή δουλειά, στις καθημερινές ευθύνες της Ομόνοιας. Όλοι ξεκινήσαν να κάνουν report κοντά μου, ξεκινήσαν από την περασμένη Πέμπτη και έχω εβδομαδιαίες συναντήσεις με όλους. Όλους με έννοια τους managers και θα είμαι παραπάνω εγώ involved στα, που λέμε, στα day to day. Πώς και το αποφασίζατε αυτό? Για πολλούς. Όπως είπατε, δεν νιώθω ότι οι χρονιές, οι τελευταίες χρονιές πήγαν καλά. Και θέλω να δω πρώτο χέρι εγώ τι μπορώ να κάνω προσωπικά, να βελτιώσω κάποια, να βελτιώσουμε τις πιθανότητες να έχουμε παραπάνω επιτυχίες. Δεν σημαίνει ότι θα το πετύχω, αλλά τουλάχιστον θέλω να ξέρω ότι έκανα ό,τι μπορούσα εγώ προσωπικά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι αυτές οι αλλαγές που μας είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ο Ανδρέας Δημητρίου, ότι θα γίνουν εσωτερικά? Ναι, είναι μία από αυτές, ναι. Αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, μας είπε και στο Ηλίας Πούλος, θα γίνουν κάποιες αλλαγές? Θα γίνουν γενικά σε όλον τον οργανισμό. Θα αλλάξουμε, δεν είναι μόνο, για να ξεκαθαρίσω, δεν είναι αλλαγές προσώπων. Α. Είναι και αλλαγές καθηκόντων, ας πούμε. Ναι, καθηκόντων, διαδικασίες. Είναι όλα αυτά που τώρα που είμαι πιο αναμειγμένος στα καθημερινά της Ομόνοιας, θα αλλάξουμε με τον τρόπο που δουλεύουμε γενικά. Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα και όλοι οι άνθρωποι θα είναι πιο υπεύθυνοι για τι γίνεται στις θέσεις τους. Θα υπάρχει παραπάνω ευθύνη από τον κάθε ένα που δουλεύει στον οργανισμό Ομόνοια. Και έτσι θα γίνονται όλοι evaluate ανάλογα με τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Κύριε Παπασταύρου, λέχθηκε πολλές φορές ότι όλη στην Ομόνοια είναι υπό συνεχή αξιολόγηση. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως με κάποιους να ήσασταν πιο αυστηρός και με άλλους όχι τόσο σε αυτήν την αξιολόγηση γενικά τα χρόνια που είστε στην Ομόνοια? Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά θα το κάνω εγώ προσωπικά την αξιολόγηση. Δεν θα περιμένω από άλλους να μου πούν. Και έτσι θα κρίνω αν πράγματι αυτοί που είναι εδώ ή αυτοί που έφυγαν τους άξιζε να φύγουν ή αυτοί που είναι εδώ τους αξίζει να είναι εδώ. Για να το ξεκαθαρίσουμε, για τον κύριο Γρηγόρη και τον κύριο Νταραπουλούτζη, επειδή δέχονται πάρα πολύ κριτική, βλέπουμε καθημερινά θα αλλάξει κάτι στα καθήκοντά τους, στον τρόπο που δουλεύουν στην Ομόνοια. Αυτά θα είναι κάποια εσωτερικά θέματα που θα αν υπάρχουν αλλαγές και όταν υπάρχουν θα ανακοινωθούν για να ξέρει και ο κόσμος τι αλλάζει. Μια που μιλάμε για αλλαγές, θα παραμείνει ο κύριος Ρέικταρ στην Ομόνοια? Ναι, είναι ο προπονητής μας σήμερα. Δεν έχουμε κάποια σχέδια σήμερα για να τον αντικαταστήσουμε. Καταλαβαίνω ότι δέχεται κριτική, αλλά δεν είναι, νομίζω... Λόγω του γεγονότος ότι τον έφερε ο κύριος Γιάννης. Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε τον προπονητή επειδή τον έφερε κάποιος που απέτυχε για μας. Θα πρέπει να κριθεί ο μόνος του για τις αποφάσεις και τις επιτυχίες ή αποτυχίες που θα έχει. Άρα όλο αυτό που έχει γραφτεί από οπαδούς της Ομόνοιας δεν είναι κάτι επίσημο, να φέρετε πίσω τον Σοφρόνη Αυγουστή ή δεν υπάρχει? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θέλω και μια διευκρίνηση, απολογούμε στους συναδελφούς. Ο κύριος Ρέικτα ήταν μεταξύ των υποψηφίων όταν επιλέχθηκε ο κύριος Μπέρκ? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν ήταν. Μπορεί, δεν ξέρω. Okay. Επειδή αναφέρατε προηγουμένως ότι με κάποιους ίσως να ήσασταν πιο αυστηρός και με κάποιους άλλους όχι, πέρασε ποτέ από το μυαλό σας να επαναφέρετε κάποιον, οποιοδήποτε από αυτούς που έχουν αποχωρήσει? Όταν περνούν κάποιες μέρες, κάποια χρόνια και τουλάχιστον ελπίζω ότι μαθαίνω κάτι παραπάνω κάθε χρόνο, βλέπεις πίσω και
και κάνεις evaluate ξανά τι έκανες σωστά και τι έκανες λάθη. Σίγουρα, όπως είπα πριν, κάναμε κάποια λάθη. Μπορεί να πω, μπορεί να υπάρχει ένα άτομο που μπορεί να θέλω να φέρω πίσω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα σας πω. Η σχέση του Σοφρόνη Αυγουστή με τον κύριο Γιέσπερ Γιάσσον θεωρείται ότι ήταν τέτοια που επηρέασε την πορεία της ομάδας? Ναι. Σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο? Δεν συμφωνούσαν συχνά για αρκετά θέματα. Και απλώς εμείς προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε επικοινωνία μεταξύ τους για να μπορούν να βγάζουν ομαδικά κάποιες αποφάσεις. Θεωρείτε ότι αδικήθηκε ο κύριος Αύγουστη από αυτές τις διαφωνίες και στο τέλος απομακρυνθήκε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το μέλλον θα μας δείξει αν αδικήθηκε ή όχι. Γιατί κλείσατε 3 χρόνια συμβόλαιο στον ΑΜΟ? Ήταν μία από τις αποφάσεις του Γιάσπη. Κοίτα, ο ΑΜΟ είναι μεγάλο ταλέντο, νομίζω το βλέπουμε. Απλώς υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει μόνος του για να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό του. Όλοι στο οικοδόμημα ομόνιμα. Το πιστεύετε δηλαδή? Ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχει, νομίζω το βλέπουμε όλοι. Τώρα, και όλοι στο Ηλίας Πούλος προσπαθήσαν και προσπαθούν να τον να βελτιώσουν γενικά κάποιες αδυναμίες που έχει. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να θέλει και ο ίδιος. Πάμε ξανά στις αλλαγές που είπατε ότι θα κάνετε. Τελευταία τριετία μετά το πρωτάθλημα ουσιαστικά χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες για να μπορέσει η Ομόνοια να παραμείνει στην κορυφή, να εδραιωθεί στην κορυφή. Έκτη θέση πέρσι, 7η πρόπερσι. Και κάνατε αρκετές αλλαγές. Αλλαγές προσώπων κυρίως. Είστε και επιχειρηματίας, δουλεύετε, έχετε αρκετές επιχειρήσεις. Όταν κάνετε αλλαγές σε μια εταιρεία, συνεχόμενες αλλαγές προσώπων και δεν σας βγαίνει αυτό, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Πώς μπορείτε να το διορθώσετε? Υπάρχουν άλλοι τρόποι? Θα συνεχίσετε το πλάνο σας πιστά μέχρι να εφαρμοστεί? Πάντα σε μια εταιρεία, οτιδήποτε industry και να είναι, προσπαθείς να βρίσκεις τις πιο καλές λύσεις και να διορθώνεις τα λάθη. Το ποδόσφαιρο είναι ακόμα πιο δύσκολο από οποιαδήποτε άλλο industry που υπάρχει. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μία αλλαγή που είπα, όπως είπα πριν, είναι ότι θέλω να μάθω εγώ προσωπικά και να κάνω εγώ την αξιοποίηση όλους μέσα στην Ομόνοια και να μπορέσω όχι μόνο να αξιοποιώ, αλλά και να μάθω και εγώ κάποια πράγματα που δεν ξέρω σήμερα. Και στο τέλος της ημέρας ελπίζω να αυτό να με βοηθήσει να κάνουμε πιο σωστές αποφάσεις στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα μένετε πιο συχνά στην Κύπρο? Ξεκίνησα να μένω πιο συχνά στην Κύπρο. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι κόρες μου μεγαλώσαν, είναι εκτός σπιτιού, να το πούμε. Οπότε εγώ και η σύζυγός μου έχουμε την ελευθερία να έρχομαστε πιο συχνά και να μένουμε παραπάνω χρόνο. Νομίζω πέρσι έμεινα 3-4 μήνες στην Κύπρο χωρίς να το καταλάβω και νομίζω θα είναι και παραπάνω φέτος. Κύριε Παπασταύρου, βλέπουμε έντονη κριτική από τον κόσμο στα κοινωνικά δικτύα. Αρκετοί λένε ότι δεν θα ξαναπάρουν εισιτήριο διαρκείας κτλ. Αυτό εσάς πόσο σας προβληματίζει και τι προτίθεστε να κάνετε για να κερδίσετε πίσω αυτόν τον κόσμο, γενικά άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα? Ο στόχος μας είναι πάντα να κάνουμε πρωταθλητισμό. Φυσικά, τελευταία χρόνια δεν τα καταφέραμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιωθούμε σε θέμα απόδοσης στο γήπεδο και σιγά σιγά αυτοί που έχουν αυτή τη γνώμη ότι δεν θέλουν να έρθουν πίσω να αλλάξουν γνώμη, αλλά δεν μπορούμε να... δεν τους αδικώ. Όταν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα, κανένας δεν θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο και να βλέπει την ομάδα του να χάνει. Είναι human behavior αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν να έρθουν. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Ο μόνος τρόπος να τους αλλάξουμε τη γνώμη είναι να έρθουμε με επιτυχίες και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Εσάς προσωπικά σας ενοχλείτε ότι το γεγονός ότι αυξήσατε τον budget από την πρώτη χρονιά που ήρθατε, ενδεχομένως και να διπλασιάστηκε τον budget από τη χρονιά που πήρατε το πρωτάθλημα,
Αλλά παρόλα αυτά, αντί η Ομόνια να εδραιώνεται στην κορυφή, βλέπουμε ότι είναι μεταξύ της 6ης θέσης και της 7ης θέσης. Γιατί πιστεύετε ότι ενώ αυξήσατε τον budget, η ομάδα πάει χειρότερα παρά καλύτερα? Yes, δεν είμαστε μόνο εμείς που αυξήσαμε το budget, το αύξησαν όλοι, όλες οι ομάδες στην Κύπρο. Οπότε δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, δηλαδή αν έμεναν όλοι στο μισό από ό,τι εμάς, νομίζω και με τις αδυναμίες που έχουμε σήμερα θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Οπότε δεν παίζουμε μόνοι μας, υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάποιες έχουν πιο ψηλό budget από εμάς, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρουμε σίγουρα. Οπότε πρέπει να κάνουμε παραπάνω πράγματα και λίγο καλύτερα από όλους, πιο σωστά, για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ίσως η κριτική που γίνεται να παίζει ρόλο και η πορεία των ανταγωνιστών, σαν για παράδειγμα από ΕΛ που είναι διεκδικητής του τίτλου, το πλάνο του Άρη που φαίνεται να λειτουργεί εδώ για δύο χρόνια, η πορεία της ΑΕΚ πέρσι στην Ευρώπη, ίσως αυτά να δημιουργούν στον κόσμο έξτρα προσδοκίες. Σίγουρα. Τελευταία δύο χρόνια κάποιες άλλες ομάδες φαίνονται καλύτερα στο γήπεδο και έχουν τις καλύτερες πορείες από εμάς. Αλλά όταν δεις τα τελευταία πέντε χρόνια, όταν συγκρίνουμε άλλες ομάδες με την Ομόνια, μπορούμε να πούμε ότι η Ομόνια είχε τις παραπάνω επιτυχίες τα τελευταία πέντε χρόνια. Οπότε δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα επειδή τα τελευταία δύο χρόνια που δεν πήγαμε καλά και πήραμε και δύο τίτλους τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει, ξέρουμε τις αδυναμίες μας, αλλά να μην λέμε ότι να μην τα μηδενίζουμε τα πάντα. Έχω μια εξειδικευμένη ερώτηση. Ο Στεπίνσκι ήταν κλειστός από το Δεκέμβριο? Όχι. Δεν ισχύει αυτό ότι ήταν κλειστός από το Δεκέμβριο? Όχι. Ο Στεπίνσκι έκλεισε την προηγούμενη μέρα πριν να πάει στο Ηλίας Πούλος. Και τον Στεπίνσκι μετά όταν έγινε αυτή η ιστορία με τον Γκέσπερ, κινηθήκαμε ξεχωριστά και φέραμε τους τελευταίους τρεις παίχτες, δεν είχε να κάνει τίποτα ο Γιάσπερ, τους φέραμε εμείς, όταν καταλάβαμε τι έγινε. Φέρατε δύο επιθετικούς και μείνε εκτός ο Ανσάρι Φάρτ. Έμεινε εκτός ομάδας για αγωνιστικούς ή και οικονομικούς λόγους? Αγωνιστικούς. Δεν παίρναμε μέσα στο γήπεδο αυτά που θέλαμε, αυτά που πληρώναμε από τον Καρίν. Κύριε Παπασταύρου, αν πρέπει να πούμε όσοι συγκεκριμένα δύο-τρία πράγματα από τα οποία πιστεύετε ότι έγιναν λάθος τα τελευταία χρόνια και η Ομόνια έμεινε μακριά από τις πρώτες θέσεις, ποια θα ήταν αυτά τα λάθη που πιστεύετε ότι σας κράτησαν μακριά από την κορυφή? Νομίζω σε όλες τις επιχειρήσεις και στο ποδόσφαιρο πρέπει να πάντα λέω ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε, όποτε κάνουμε 100 αποφάσεις, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον 99 σωστά για να πηγαίνει κάτι καλά. Από ό,τι φαίνεται, δεν κάναμε τις 99 σωστά, μπορεί να κάνουμε τις 80-90. Και ειδικά στο ποδόσφαιρο, δεν έχεις περιθώρια να κάνεις τόσες πολλές αποφάσεις λάθος. Τώρα, σίγουρα, ή σε διαδικασίες, ή σε επιλογές ανθρώπων ή σε επιλογές ποδοσφαιριστών, προπονητών. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς πού πήγαμε λάθος, ειδικά τα πιο μεγάλα λάθη να τα πούμε, αλλά νομίζω είναι μία αρκετές αποφάσεις που έγιναν λάθος, που μπορεί να φαίνονται μέσα στο γήπεδο ή όχι. Νομίζω ότι ο Γιώργος ή ο Ανδρέας έχουν μια ερώτηση για τον Λοΐζου. Πριν πάμε στον Λοΐζου, θέλω να ρωτήσω, από τη στιγμή που υπάρχει ο Σιπριάνο και ο Λέζιακ και είχε φύγει ο Λοΐζου, γιατί αποκτήθηκε ο Χαμάς και η Ομόνοια αυτή τη στιγμή έχει τρεις αριστερούς μπακ, ενώ ποιο ήταν η εισήγηση και δεν αποκτήθηκε ακραίος επιθετικός? Επειδή μείναμε από χρόνο, ο ένας λόγος, και ο δεύτερος είναι ότι επειδή παίζει και Winger ο Χαμάς. Εντάξει, δεν είναι η κανονική του θέση, αλλά από ό,τι μου είπαν ότι έπαιξε και Winger και ότι είναι καλός. Αλλά ήταν ένας παίκτης που προς το τέλος εμφανίστηκε σαν ένα option, μια επιλογή να το φέρουμε. Εκεί που μετρούσαμε ώρες. Okay. Υπάρχει και τμήμα scouting στην Ομόνοια. Προσλάβατε κάποιους scouter, αυτοί δεν είχαν λόγο και ρόλο
όχι σε αποφασίσει, όμως να προτείνουν ποδοσφαιριστές και να υπάρχουν επιλογές να μπορείτε να προχωρήσετε έστω και σε τελευταία στιγμή. Έχουμε μεγάλο σκάουτινγκ. Έχουμε, άμα υπολογίσεις και το Γκέσπερ μέσα, έχουμε 5 άτομα στο scouting department της Ομόνιας. Οπότε, εάν έχεις δίκιο, αποτύχαμε εκεί. Έπρεπε, δηλαδή, μεγαλώσαμε το scouting για να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε. Θα τρέχουμε τελευταίες μέρες να φέρουμε ποδοσφαιριστές. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος, και όχι ότι οι άλλοι δεν φταίνε, ήταν το Γκέσπερ. Αυτός ήταν υπεύθυνος. Ίσως και να υπήρχαν επιλογές δηλαδή και να μην προχώρησαν. Ναι, φυσικά. Δεν πιστεύω να μην υπήρχαν οι επιλογές. Απλώς δεν αξιολογηθήκαν σωστά. Και στα προηγούμενα χρόνια όμως η Ομόνοια έμεινε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Ναι. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, το καταλαβαίνω. Για τον Λοΐζου να ρωτήσουμε ποιος είναι ο λόγος που δόθηκε δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς. Ενώ παλαιότερα είχατε πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 εκατομμύρια από την Bridge. Και δεν τον είχατε δώσει, τώρα δόθηκε δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτήν την απόφαση? Και υπήρχε πρόταση, δεν ξέρω αν είναι σωστές οι πληροφορίες, για 1,7 εκατομμύρια η Χέρεμφεϊ. Mm-hmm. Σας έδινε 1,7 εκατομμύρια το καλοκαίρι. Δεν είχε όψιον για αγορά, λεφτά δεν είχε. Ήταν όλοι δανεικός, ναι. Χωρίς, πάντα με το όψιον. Δηλαδή, αν πάει καλά, να πληρώσουν. Δεν είχε κάτι χειροπιαστό στο τραπέζι. Δεν ήταν εγγυημένο, δηλαδή. Όχι, δεν ήταν. Από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον. Αλλά ο λόγος που τον δώσαμε τώρα, γιατί όπως είναι γνωστό, ο Λοΐζος ήθελε να φύγει άρον-άρον. Δεν είναι κάτι, ήθελε να φύγει. Πήραμε την απόφαση ότι ήταν για η καλύτερη απόφαση και για τον ποδοσφαιριστή και για την Ομόνοια να πάει ιδανικός. Ξέρουμε ότι την αξία του Λοΐζου, ξέρουμε ότι όταν θέλει μπορεί να παίξει πολύ, πολύ, έχει μεγάλο ταλέντο, μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδοσφαίρο και αποφασίσαμε να του δώσουμε την ευκαιρία σε κόστος της Ομόνοιας, γιατί εμείς πληρώνουμε τον Λοΐζο τώρα, για να του δώσουμε την ευκαιρία που θέλει, που ονειρεύεται, να πάει στο εξωτερικό να δείξει την αξία του. Άρα, αυτή ήταν η απόφαση. Πιστεύετε ότι εάν τα πάει καλά στην Ολλανδία, ουσιαστικά μπορεί και να αυξηθεί η αξία του και να μπορεί η Ομόνοια το καλοκαίρι να διαπραγματευτεί με καλύτερους όρους? Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η Ομόνοια με τον δανεισμό του Λοΐζου, με λίγα λόγια, δεν έχει κανέναν ουσιαστικό όφελο. Αντιθέτως, τον πληρώνει για να παίζει σε άλλη ομάδα. Σωστά. Εγώ θα ήθελα να κάνω και μια άλλη ερώτηση για συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Επειδή ο κόσμος έχει ιδιαίτερη σχέση με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, ένας από αυτούς είναι ο Φαπιάνο και ρωτά ο κόσμος τι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θα ανανεώσει, πότε θα ανανεώσει ή σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι όποιες πιθανές διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο Φαπιάνο, ξέρουμε όλη την ιστορία του Φαπιάνο και τι πρόσφερε στην Ομόνοια. Και του μίλησα ότι θα συζητήσουμε για ανανεώση του συμβολέου. Και ο Φαπιάνο είναι gentleman. Και ούτε απαιτήσεις κάνει, ούτε πιέζει. Θέλει να μείνει στην Ομόνοια και θα τα βρούμε στο τέλος να μείνει. Είστε αισιόδοξος ότι θα παραμείνει με λίγα λόγια ο Φαπιάνο και τη νέα χρονιά στην Ομόνοια? Ναι. Και εμείς το θέλουμε να μείνει και ο Φαπιάνο θέλει να μείνει, οπότε δεν βλέπω λόγο να μην μείνει. Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον Φαπιάνο μετά που θα αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο ή τον οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή με κάποιον τρόπο? Δεν ξέρω αν θέλει. Μιλούμε για στο μέλλον, τώρα να δούμε. Αν θέλει, δεν ξέρω αν θέλει να μείνει Κύπρο, θέλει να πάει πίσω στη χώρα του. Δεν ξέρω. Εσείς θα θέλατε όμως να το αξιοποιήσετε? Όπως είπα, ο Φαπιάνο είναι ένας κύριος. Και ανθρώποι σαν τον Φαπιάνο σε έναν οργανισμό πάντα έχουν κάτι να προσφέρουν. Γενικότερα για συμβόλαια που λήγουν εκτός από τον Φαπιάνο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θέλετε να μείνετε, υπάρχει κάτι που μπορείτε να ανακοινώσετε? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτε ειδικά, αλλά όταν κοντεύσουμε στο τέλος της σεζόν θα αξιολογηθούν όλοι και με τον προπονητή και αν υπάρχει ο καινούργιος τεχνικός διευθυντής θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις όταν έρθει η ώρα. Πρόεδρε, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά στο διαδίκτυο, κυρίως στα social media τώρα και τα πλήστα είναι φημολογίες, αφού σας έχουμε απέναντί μας, με την περίπτωση του Πασιρού, τι συμβαίνει? Μένει εκτός ομάδας επειδή αναγωνιστεί, θα ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιό του? Όχι.
Είναι τραυματισμένος. Τραυματίστηκε πριν 3 εβδομάδες. Ναι, και πριν τραυματιστεί, αυτό λεγόταν, ότι δεν τον χρησιμοποιούσαν οι προπονητές του για να μην ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο του. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι. Δεν το σταματούμε να παίξει επειδή υπάρχει όρο στο συμβόλαιο του. Γιατί ειδικά όταν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι σε μία ηλικία και φυσικά θέλουν όλοι, θέλουν 2-3 χρόνια συμβόλαιο. Εμείς τι κάνουμε για να σιγουρευτούμε ότι θα είναι καλά και μπορεί να παίξει και να είναι χωρίς τραυματισμούς, τους λέμε ότι αν παίξει ένα ορισμένο ποσοστό και προσφέρει στην ομάδα, είναι αυτόματο renewal για ακόμα ένα χρόνο. Και αυτό κάνουμε. Δεν είναι μόνο ο Μπασιρού, έχουν και άλλοι παίχτες τέτοια options πάνω στα συμβόλαιά τους. Δεν έχουν. Αλλά δεν λέμε του προπονητή, βάρτο μην το βάλεις, ας πούμε. Είναι απόφαση του προπονητή. Ποιο είναι αυτό το ποσοστό συμμετοχών στο περίπου, αν θυμάστε. Γιατί ο Μπασιρού είναι ένας ποδοσφαιριστής που έτσι αλλιώς αγωνιζόταν πριν τραυματιστεί, δεν έχασε και πολλά παιχνίδια. Ενδεχομένως να είναι και κοντά στην αυτόματη ανανέωση με λίγα λόγια. Δεν ξέρω ακριβώς πού είναι. Αλλά νομίζω ότι 60-70%. Συνήθως είναι 60-70% που βάζουμε στα συμβόλαια. Είναι πάρα πολλοί κόσμος επίσης που ισχυρίζεται ότι η Ομόνοια είναι πίσω σε θέματα φυσικής κατάστασης. Διαπιστώσατε κάτι τέτοιο εσείς? Όπως ξέρετε, όλα στο ποδόσφαιρο όλα μετρούνται, έχουν τα GPS, το λέμε. Ναι. Αρχίσαμε και εμείς να πιστεύουμε ότι μπορεί να είχαμε πρόβλημα μέχρι το παιχνίδι με την Πάφο. Στο παιχνίδι με την Πάφο μου είπαν μετά που τέλειωσε πριν 2 εβδομάδες ότι είχαμε τα πιο μεγάλα, τα παραπάνω sprints που είχε η ομάδα τα τελευταία 6 χρόνια. Είχαμε. Και ευρωπαϊκά, άλλο το επίπεδο, άλλες οι εντάσεις. Και μου είπαν ότι ήταν τα πιο ψηλά sprint που είχε η ομάδα μας τα τελευταία 6 χρόνια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει αυτοπεποίθηση πρόβλημα και αυτό να δείχνει ότι κάποιος ποδοσφαιριστής είναι κουρασμένος. Αλλά δεν νομίζω να είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Ναι. Έχει καβούρια στην τσέπη ο Παπασταύρου, δεν βάζει λεφτά. Άλλη μια ερώτηση που επίσης λέγεται. Δεν βάζετε λεφτά, λένε στην Ομόνοια. Δεν ξέρω πόσα πρέπει να βάλω για να σταματήσουν αυτές οι βλακίες. Αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να πετάσουμε. Απλώς για να λέει ο κόσμος ότι εντάξει, βάλαμε πολλά λεφτά. Ξέρουμε πού είμαστε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα δεν προσπαθούμε να ξοδεύσουμε παραπάνω από τους υπόλοιπους, γιατί ξοδεύουν άλλοι. Αλλά όταν χρειάζεται, δεν λέω ποτέ στους υπεύθυνους ότι έχετε τόσα λεφτά, δεν έχετε παραπάνω. Έχουμε budget, αλλά δεν έχουμε. Έχουμε το budget, αλλά αλλάζει κάθε λίγο, γιατί και συνήθως πάει πιο πάνω, δεν πάει πιο κάτω. Απλώς ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν και αν πράγματι αυτές οι επιλογές θα βοηθήσουν ή όχι. Αυτά είναι τα καβούρια μας. Όταν θέλουμε κάποιους παίχτες, επιμένω ότι πρέπει αυτό να βοηθήσουν, όχι απλώς για να καθίσει χάσουμε κάποιους. Ίσως αυτή η τακτική που αξιολογείται τους προσφαιριστές με συγκεκριμένα ποσά και να στοιχίζει στην Ομονία. Αξιολογούμε και κάποιους προσφαιριστές ανάλογα με τι πρόσφεραν στο παρελθόν τους και τι πληρώνονται σήμερα και πώς πήγαν και τι κανονικά τους αξίζει την επόμενη χρονιά όταν έρθουν κοντά μας. Δεν λέμε ότι αυτός έχουμε 200.000, άρα πήγαινε βρες κάποιο 200.000. Δεν το κάνουμε αυτό. Απλώς βλέπουμε, okay, φέρετε αυτόν τον παίχτη, τι πληρωνόταν πριν, πώς πήγε τα τελευταία χρόνια, τι ανάγκη έχουμε, τι νιώθουμε ότι μπορεί να δώσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Δεν έχουμε budget για κάθε ξεχωριστή θέση. Θα μας πείτε κάτι για το γήπεδο? Σε αυτή τη διαδικασία έχει καιρό που τη ξεκινήσαμε και δουλεύουμε σχεδόν καθημερινά, κάθε εβδομάδα. Είμαστε πολύ κοντά, που νομίζω ότι λογικά πρέπει να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάτι τον επόμενο μήνα. Ο λόγος που δεν προχωρά η αναβάθμιση στο Ηλίας Πούλος έχει να κάνει με το νέο γήπεδο? Ναι. Το
το training center θα, αν πάνε τα πράγματα όπως τα θέλουμε, θα γίνει δίπλα από το καινούργιο το γήπεδο και το Ηλίας Πούλος θα παραμείνει για τις ακαδημίες. Τι περιμένετε να προχωρήσει για να ανακοινώσετε στον κόσμο κάτι συγκεκριμένο? Υπάρχουν κάποια κομμάτια της όλης, του όλου project που περιμένουμε κάποιες απαντήσεις από κάποιους και νομίζω λογικά θα έχουμε αυτά να τελειώσουμε αυτές τις ατέλειωτες διαδικασίες μέχρι, ελπίζω, μέχρι τον Μάρτιο. Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ομόνιας, τι μπορούμε να πούμε, μέχρι ποια φάση είσαστε? Ανανεωθήκαν με την PrimeTel για ακόμα 5 χρόνια. Για το, είχαν κυκλοφορήσει κάποιες πληροφορίες ότι γίνονται σκέψεις η Ομόνια να αποκτήσει δικό της κανάλι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, ξεχωριστά από τα τηλεοπτικά? Θα γίνει αυτό με την καινούργια σεζόν. Θα έχει δικό της κανάλι που θα είναι για 24 ώρες καθημερινά. Και πού θα βρίσκεται το κανάλι, στο YouTube ή σε κάποια τηλεοπτική πλατφόρμα? Όχι, είναι σε πλατφόρμες τηλεοπτικές προβάλλοντας. Στα τηλεοπτικά που ρώτησε ο Γιώργος, είναι με καλύτερους όρους ή είναι το ίδιο συμβόλαιο? Είναι με καλύτερους όρους. Κύριε Σταύρου, πριν 5 χρόνια όταν ήρθατε στην Ομόνια, κάνετε κάποιες σοβαρές καταγγελίες για το ποδόσφαιρο. Σας ικανοποιεί η σημερινή κατάσταση, τα πράγματα λειτουργούν με μεγαλύτερη δικαιοσύνη από τότε? Μπορεί σε κάποια επίπεδα μπορεί να είναι λίγο καλύτερα. Νομίζω το VAR βοήθησε αρκετά για να διορθώνονται κάποια λάθη που γίνονται μέσα στο γήπεδο. Σε άλλα όχι τόσο. Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει στα γήπεδα, υπάρχει αυτή. Τώρα έχουμε, δεν μπορούμε να υπάρχουν μετακινήσεις οπαδών. Αυτά είναι ανησυχητικά σημεία, γιατί έπρεπε να πηγαίνουμε καλύτερα και όχι να χειρότερα σε τέτοια θέματα. Και καταλαβαίνω, δεν είναι κάτι νέο. Νομίζω για δεκαετίες υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά νομίζω είναι καιρός να παρθούν κάποιες δύσκολες αποφάσεις για να τελειώσει αυτό το κακό που υπάρχει εδώ. Σας ενημέρωσε η ΚΟΠ κατά πόσο θα ισχύσει και του χρόνου αυτό της μη μετακινήσεις, η απόφαση της μη μετακινήσεις στα εκτός έδρας? Αυτό δεν το γνωρίζω. Τελευταίες μέρες βλέπουμε για το VAR να γίνεται αρκετός λόγος, αρκετές ομάδες έχουν παράπονα. Η άποψη σας προσωπικά και της Ομόνιας ποια είναι? Χρειάζεται αναβάθμιση για τον goal line technology και γενικότερα για αυτούς που χειρίζονται το VAR? Συνήθως προσπαθούμε, κάθε εβδομάδα μπορεί να επεμβαίνει το VAR, δεν ξέρω, 20 φορές, 30, δεν ξέρω. Διορθώνει 29 λάθη, να πούμε, κάθε εβδομάδα. Και θέλουμε και πιανόμαστε στο ένα που δεν είναι σίγουρο. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Και μιλάμε συνέχεια για το ένα. Δεν βάζουμε σημασία ότι διορθώθηκαν 29 λάθη και θέλουμε να μιλούμε μόνο για το ένα. Το VAR μια χαρά είναι. Εντάξει, υπάρχουν αυτό το ένα, και αν είναι καθαρό λάθος, η ΚΟΠ πρέπει να φροντίσει να πάρει τις ενέργειες που χρειάζονται. Αν είναι ανθρώπινο λάθος, να αξιολογήσει και να δει αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη δουλειά που τους έβαλατε εκεί, άμα είναι καθαρό λάθος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλούμε ότι το VAR δεν βοηθά και ξεχνάμε τις 29 αποφάσεις που έγιναν σωστές, που διορθώθηκαν. Για μένα είναι βλακία καν να συζητούμε αν πρέπει να μείνει ή να φύγει το VAR. Ξέρω αν έχουν κάτι άλλο να πούμε. Έχει μια ερώτηση τελευταία. Ναι. Όταν ήρθατε στην Ομόνια πριν 5 χρόνια, ο κόσμος σας είδε σαν τον άνθρωπο που έβαλε λεφτά για να σώσει την Ομόνια. Ακολούθησε η πρώτη μεταβατική χρονιά, μετά ήρθε το προάθλημα, ήρθαν οι πορείς στην Ευρώπη και ο κόσμος σας αντιμετώπιζε με περισσότερο ενθουσιασμό. Πέρσι το καλοκαίρι ήρθε η συμφωνία με το Σωματείο και ουσιαστικά πετύχατε τη συμφωνία που θέλετε και οι προσδοκίες του κόσμου αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο. Και θεωρώ ότι η κριτική είναι ακόμη πιο έντονη. Έπαιξε ρόλο και αυτό το γεγονός ότι πετύχατε τους όρους που θέλατε και πλέον είστε εσείς ο υπεύθυνος για να πάει η Ομόνια ξανά εκεί που τη θέλετε και υποσχεθήκατε και αρκετά πράγματα στον κόσμο. Σε ένα σχολείο γι' αυτό. Σε αυτά που υποσχεθήκαμε, νομίζω συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε.
η πορεία φέτος δεν είναι αυτή που θέλουμε σίγουρα. Ποτέ δεν είπα ότι δεν θα κάνουμε λάθη, ποτέ δεν είπα ότι κάποιοι στόχοι που βάλαμε δεν θα τους πετύχουμε. Το μόνο που είπα ότι που μπορώ να ξαναπώ είναι ότι θα προσπαθήσουμε πάντα να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για την Ομονία και για να πρωταγωνιστεί. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, εκτός από ότι να είναι σίγουροι οι Ομονιάδες ότι ό,τι μπορώ να κάνω εγώ, φυσικά μέσα σε κάποια όρια, θα το κάνω για το καλό της Ομονίας. Κύριε Παπαστάθου, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.